Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα τι να τοποθετήσει. Δεν ξέρω, χάσει αν είναι σωστό να πούμε. Αλλά θεωρώ παράδειγμα και τη στάση από την άποψη από την πλευρά του Δημάρχου που έμαθα ότι τελευταία στιγμή ουσιαστικά προτάθηκε ο κύριο Ζήση. Γι' αυτό ούτε καν ο κύριο Ζήση ήξερε ότι θα είναι πρόεδρο τη ΟΕΣΔΙΑ. Όμω θεωρώ παράδειγμα και την πλευρά του πλέον του κύριου Πετρόπουλου που τελευταία στιγμή έχετε εδώ πέρα και βάζει ψηφιότητα και βάζετε και εμά την αντιπολίτευση, δεχόμενοι και πιέσει ακόμα για την πολίτευση, προκειμένου να πάρουμε θέση για αυτό το πράγμα. Δεν είναι σωστό απέναντι στους δημότες σας, απέναντι σε αυτούς που σας ψήφισαν, όλη αυτή την απεργασία που συμβαίνει και για τους υπαλλήλους βασικά, που αυτή τη στιγμή είναι τροχοπέδι. Με την παρατήρηση του κυρίου Καραμπλούπα, έχω πω το εξής. Δεν είναι τελευταία στιγμή. Είναι επεξεργασία έτους και έτους. Και ο Δήμαρχος προτείνει και ξέρει τι προτείνει. Και είχε του λόγου που τύπη. Επιτρέπει να ξέρω περισσότερα πράγματα. Τώρα, βέβαια κατανοώ τη στάση τη μείζωνη αντιπολίτευση. Μέχρι ένα σημείο την κατανοώ, υποτιμά και την εξή. Θεσμοθετημένα κάνει αντιπολίτευση. Από εκεί και πέρα, θέλω να ευχαριστήσω την Ελλάδα αντιπολίτευση για την παρουσία τη που πραγματικά το ρόλο τιμά απόλυτο το ρόλο τη. Και θέλω να σημειώσω αυτό που είπε ο κ. Λίτσες. Βλέποντας τους εργαζόμενους στα μάτια, ευθέως. Ξέρετε την προσπάθηση που γίνει και ξέρετε πολύ καλά τι υπηρετούν αυτό που θέλετε. Δηλαδή, ο εργαζόμενος να μείνει. Και αυτό από την πλευρά του Θεού και του Δήμου έγινε. Και γίνεται και βεβαίως υπάρχουν στα προηγούμενα δημοτικά συμβουλία, έχουν πάρει και θέση και είχε πιστωθεί η βούλησή μας σε αρκετό ποσό, ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα τα οποία ήταν πολλά στο παρελθόν.